Νίκο τον Λιγερό, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, εκεί στην όμορφη Κύπρο, στο νησί της Αφροδίτης. Και φυσικά, φίλες και φίλοι, να πω και την καλησπέρα μου στον Διονύση από την Αθήνα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη την στήριξη πάνω στο τεχνολογικό κομμάτι, αλλά και στην προσπάθεια διάδοσης της εκπομπής ζωντανά μέσα και από το live το οποίο κάνουμε από το Facebook, ζωντανά βεβαίως στο ραδιοφωνικά, ζωντανά σε όλο τον κόσμο από το 97 και 2. Και πάμε να συνεχίσουμε. Νομίζω ότι είναι και το κρίσιμο σημείο, Νίκο Λιγερέ, όσον αφορά αυτά τα περίφημα κοιτάσματα στο θερμαϊκό. Θέλω λιγάκι να μας απαντήσετε εάν υπάρχει φυσικό αέριο και αν υπάρχει, γιατί δεν γνωρίζει κάτι ο ελληνικός λαός επί τούτου. Στην πραγματικότητα μιλάμε πιο πολύ για πετρέλαιο, πάνω ότι έχουμε και ένα κομμάτι με φυσικό αέριο. Πρέπει να σκεφτούμε ότι είναι κάτι το ανάλογο από το κοίτασμα του Πρίνου που λειτουργεί από το 1978 και όντως υπάρχουν αυτά τα δεδομένα. Μπορεί να μην τα ξέρει ο ελληνικός λαός, αλλά να ξέρει ότι είναι επίσημα, γιατί ακόμα και στο Υπουργείο Ενέργειας υπάρχουν περιοχές που συζητάν για αυτό το θέμα, άρα έχουμε δώσει και πλαίσιο αδειοδότησης. Πάνω είναι κάτι που είναι γνωστό, αλλά επιμένω πάνω σε αυτό, δεν μιλάμε για μεγάλα κοιτάσματα, μιλάμε για κοιτάσματα, ας το πούμε, εθνικά, που δεν έχουν μια εμβέλεια που ισοδυναμεί με τα γιγαντία και τα υπεργιγαντία, αλλά παραμένουν κοιτάσματα σημαντικά. Και άμα το συγκρίνουμε σε σχέση με τα Σκόπια, που υπενθυμίζουμε ότι δεν έχουν πετρέλαιο, δεν έχουν πρόσβαση στη θάλασσα, λειτουργούν μόνο με λιγνίτη, έχουν προβλήματα σε επίπεδο περιβαλλοντικό και έχουν μόνο πετρέλαιο από αυτό που στέλνουμε εμείς μέσω Θεσσαλονίκης και φυσικό αέριο από την Ρωσία, καταλαβαίνουμε ότι δεν θα πρέπει να αφήσουμε κανένα περιθώριο λανθασμένης διατύπωσης που μπορεί μετά από μερικά χρόνια να μας βάλει σε μπελάδες οι οποίοι δεν θα πρέπει να υπάρχουν. Και Νίκο Λιγερέ, τώρα επειδή πιάσαμε την ΑΟΣ και επεκτηνόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση, υπάρχει λοιπόν αυτό το οποίο είδαμε, το μνημόνιο της Τουρκίας περί οριοθέτησης. Γελίο το χαρακτήρισε ο κύριος Μητσοτάκης στο Atlantic Council στην Ουάσιγκτον όταν παραβρεθήκαμε. Και απόλυτο υπάρχει δίκιο. Γενικότερα ένας παραλογισμός και θέλω λιγάκι ένα σχόλιο σας για αυτούς τους λαθασμένους χάρτες και για την τουρκική προπαγάνδα. Γιατί μπορεί για μας να φαίνεται γελίο, μπορεί για μας να φαίνεται ανιστορήτο, αγεωγράφητο, παράλογο, αλλά από την άλλη πλευρά οι Τούρκοι παίζουν πλέον το παιχνίδι της ΑΟΣ και αυτό έρχεται ως απάντηση σε αυτούς οι οποίοι αναρωτιόνταν το προηγούμενο χρονικό διάστημα γιατί ο Νίκος Λιγερός τόσο πολύ εστιάζει στην ΑΟΣ. Η ΑΟΣ νομίζω είναι το βασικό παιχνίδι πλέον, η βασική ατζέντα του παιχνιδιού του γεωπολιτικού στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Και θέλω ένα σχόλιο, δάσκαλε, τι σημαίνει αυτή η κινητικότητα της Τουρκίας για το θέμα της ΑΟΣ και αν επιτέλους θα δούμε, και αν οι πληροφορίες σας λένε κάτι ανάλογο, θα δούμε την Ελλάδα να προχωράει σε ανακήρυξη ΑΟΣ, κάτι για το οποίο περιμένουμε και φοβάμαι ότι θα περιμένουμε. Άρα, πρώτα απ' όλα το μνημόνιο της Τουρκίας με την Λιβύη είναι μόνο και μόνο η χάραξη δύο σημείων Α και Β, όπως το περιγράφει το ίδιο το κείμενο. Έχουν βάλει 18 σημεία στην ακτογραμμή της Τουρκίας και 18 σημεία στην ακτογραμμή της Λιβύης, πράγμα το οποίο είναι ανούσιο για θέματα οριοθέτησης. Είναι μια πολύ μικρή γραμμή οριοθέτησης η οποία εφάπτεται πάνω στο θαλάσσιο οικόπεδο 15 της Κρήτης. Ξέρουμε ότι αυτή η οριοθέτηση έγινε με μια μορφή εκβιασμού και ως αντάλλαγμα με οπλικά συστήματα από την πλευρά της Τουρκίας. Άρα καταλαβαίνουμε πρώτον ότι γιατί εκφράστηκε με αυτόν τον τρόπο ο Πρωθυπουργός και είπε ότι είναι γελία, γιατί δεν μπορεί να έχει οποιαδήποτε σοβαρότητα με την έννοια ότι ενώ λέει η Τουρκία ότι τα νησιά δεν έχουν υφραχρυπίδα και δεν έχουν ΑΟΣ, έκαναν ό,τι μπορούσαν για να είναι εκτός των θαλάσσιων οικοπαίδων της Κρήτης, πράγμα που σημαίνει ότι ξέρουν ακριβώς που βρίσκονται και για τα συνέπεια τα υπολογίζουν ακόμα και αν δεν το λένε επίσημα. Μετά στη συνέχεια έγινε αυτή η συμφωνία από την πλευρά της Λιβύης που δεν ελέγχει ο πρόεδρος της Λιβύης αλλά την ελέγχει ο Χαφτάρ. Κατά συνέπεια ήταν αναμενόμενο η Βουλή που είναι στην περιοχή
της Κυριακής να ακυρώσει το όλο θέμα, αλλά ξέρουμε ότι δεν μπορεί να προχωρήσει παρόλο που έχει κυρωθεί από την πλευρά της Τουρκίας. Η Τουρκία όμως πολύ σωστά χρησιμοποιεί το όλο πλαίσιο για να μπει σε αυτή την ενεργειακή σκακέρα με απεγνωσμένο τρόπο, πρέπει να το ομολογήσουμε, αλλά κοιτάζει πώς να λειτουργήσει επικοινωνιακά έτσι ώστε να δίνει την εντύπωση ότι όντως είναι παίκτης της περιοχής, παρόλο που οι άλλοι, και το βλέπουμε τώρα με το Ισραήλ, με την Αίγυπτο, με την βέβαια Κύπρο, Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία, πιο πρόσφατα ακόμα με την Ιταλία και βέβαια πάνω με τη στήριξη της Αμερικής, εφόσον υπάρχουν κοινά συμφέροντα, όλες οι άλλες χώρες της περιοχής ή που παίζουν στην περιοχή θεωρούν όλες ότι οι κινήσεις της Τουρκίας είναι απαράδεκτες. Άρα όταν βλέπουμε ακόμα και τον κύριο Ερντογάν να κάνει δηλώσεις και να δίνει συνεντεύσεις και να έχει πίσω του λανθασμένους χάρτες, γιατί ξέρει πολύ καλά και ο ίδιος ότι η οριοθέτηση που πέτυχαν είναι όντως πραγματικά γελία και άμα την έβλεπαν οι Τούρκοι θα γινόντουσαν πιο Τούρκοι, θα καταλάβαιναν ότι τους κοροϊδεύει. Άρα εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε στο ενδιάμεσο είναι ότι αφού αναλύσαμε το κείμενο, αφού είδαμε πραγματικά τα στίγματα αυτού του μνημονίου, να συνεχίσουμε και να έχουμε τις δικές μας απαιτήσεις. Δεν κάναμε ακόμα αναφορά μαζί σήμερα για το γεγονός ότι πέρασε από το θαλάσσιο οικόπεδο 8 το αεροπλανοφόρο, το πυρηνικό της Γαλλίας, το Σαν Λεγκόλ, με συνοδεία 5 σκαφών, χωρίς να υπάρχει καμία παρατήρηση από την Τουρκία, λες και δεν υπάρχει η ναυαρχίδα του γαλλικού ναυτικού. Ξέρουμε ότι οι Ιταλοί έφεραν φρεγάτα. Αυτό τι συνεπάγεται, δάσκαλε? Τι σημαίνει? Συνεπάγεται ότι άμα το πούνε επίσημα ότι ένα τέτοιο σκάφος πολεμικό με αυτές τις δυνατότητες, γιατί μην ξεχνάς ότι είναι γεμάτο με ραφάλ, ελικόπτερα και αεροπλάνα κατασκοπίας και από μόνο του έχει μια ισχύ πυρός που είναι θεαματική και αυτό γίνεται απόλυτα σε συντονισμό με την Κύπρο, καταλαβαίνουμε ότι θα φοβηθούν και οι ίδιοι οι Τούρκοι ψηφοφόροι, γιατί θα καταλάβουν ότι οι Γάλλοι είναι επίσημα από την πλευρά της Κύπρου. Άρα όταν η Τουρκία λέει «Μα είμαι στην περιοχή μου και κάνω και έρευνες» και ξαφνικά περνάει το αεροπλανοφόρο, είναι λίγο αστείο το γεγονός ότι δεν έγινε καμία αναφορά, γιατί πολύ απλά φοβήθηκαν να κάνουν οποιαδήποτε αναφορά εφόσον θα είχαν εκτεθεί. Το χειρότερο είναι ότι το αεροπλανοφόρο θα ξαναπεράσει από την περιοχή, το ίδιο και τη φρεγάτα, και αυτό που υπολογίζουμε εμείς είναι να έχουμε γρήγορα γεωτρήσει στην Κύπρο και όχι μόνο στο πλαίσιο του κοιτάσματος στόχου Κρόνος στο θαλάσσιο οικόπεδο 6, αλλά πιο γενικά, γιατί θυμάστε και τα είχαμε συζητήσει και μαζί ότι η ΕΝΗ και η ΤΟΤΑΛ έχουν ήδη νοικιάσει γεωτρύπανο υψηλής τεχνολογίας για να κάνουν 4 γεωτρήσεις. Η Exxon Mobil θα κάνει και αυτή με το Κατάρ Πετρελαιόμ, θα κάνει γεωτρήση και θα έχουμε βέβαια και μια παραγωγική γεωτρήση από την πλευρά του κοιτάσματος Αφροδίτη, έτσι ώστε να αρχίσει και η πώληση του φυσικού αερίου προς την Αίγυπτο. Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά βεβαίως όλες τις εξελίξεις και την στάση, χθες υπήρχε ο Μενέντες, ο οποίος στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Αμερικανικής Γερουσίας τόνισε ότι η Τουρκία είναι ουσιαστικά ο ταραχοποιός και είναι πολύ σημαντικό να ακούγεται αυτό από την πλέον σημαντική Επιτροπή της Αμερικανικής Γερουσίας. Σωστά. Από την μία και από την άλλη. Από την άλλη είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ότι ο EastMed έρχεται για να αλλάξει τα δεδομένα. Και θέλω ένα σχόλιο σας, γιατί υπάρχει όλη αυτή η διεργασία που έγινε για τον EastMed, υπάρχει το EastMed Act, το οποίο, όπως είπε τουλάχιστον ο επικεφαλής του AJC, του Αμερικανο-Εβραϊκού Λόμπι, ο κύριος David Harris, ουσιαστικά αλλάζει τα δεδομένα στην γεωστρατηγική της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Θέλω ένα σχόλιο δικό σας. Πρώτα απ' όλα έχει απόλυτο δίκιο. Όντως έχει αλλάξει εντελώς ο χάρτης. Το EastMed Act ήταν τεράστια σημασία σαν αλλαγή και χαίρομαι που είχαμε διάφορα λόμπι που
συλλειτουργήσαν για να περάσουμε σε αυτή την υλοποίηση ήταν τεράστιο επίτευγμα, αλλά ξεκαθαρίζει επίσης και όλη τη διαδικασία, γιατί σημαίνει ότι οι χώρες που είναι στην περιοχή δεν θέλουν καθόλου να συνεργαστούν με την Τουρκία. Όλες θεωρούν ότι η ΑΟΣ της και λόγω της παρουσίας της Κύπρου δεν έχει καμία επαφή με αυτή τη ζώνη. Αλλά όταν μιλάμε για την νοτιοανατολική Μεσόγειο, καταλαβαίνουμε ότι και η Κύπρος και η Ελλάδα θα παίξουν ένα τεράστιο ρόλο. Και επειδή αυτό γίνεται σε συντονισμό και με την Αίγυπτο και με, το Ισραήλ, αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια συνέργεια. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η Κύπρος ήδη είχε κάνει οριοθέτηση από το 2003 με την Αίγυπτο, το 2007 με το Λίβανο και το 2010 με το Ισραήλ, αλλά το Ισραήλ και η Αίγυπτος δεν είχαν ακόμα πετύχει αυτό που έγινε τώρα, να υπάρχει μια πλήρη συνεργασία έτσι ώστε να λειτουργούμε ακόμα και τριγωνικά μεταξύ των τριών χωρών, πράγμα το οποίο δικαίωσε την εξωτερική πολιτική της Κύπρου, η οποία έπαιζε θετικά και με τους δύο παίκτες, οι οποίοι στο τέλος τα βρήκαν και κατά συνέπεια όταν μιλάμε τώρα για τον αγωγό EastMed, μιλάμε για ένα έργο όχι μόνο υλοποιήσιμο και βιώσιμο, αλλά ένα έργο που θα ξεκινήσει σύντομα, γιατί πολύ απλά υπάρχουν όλες οι προδιαγραφές για να έχουμε ένα τέτοιο έργο, το οποίο θα έρθει να υποστηρίξει ενεργειακά την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής ενέργειας στον κόσμο, διότι όλες οι χώρες που έχουν υπογράψει για τον αγωγό EastMed ουσιαστικά με τα κοιτάσματά τους θα μπορούν να τροφοδοτήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι όντως σημαντικό, γιατί ξέραμε ήδη με την νομοθεσία του ενεργειακού οδικού χάρτη 2020-2050 ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παρότρινε με τα άθρα 76 και 77 να έχουμε έρευνες από τα κράτη-μέλη και να υπάρχει ένα πλαίσιο συνεργασίας έτσι ώστε να μην έχει ανάγκη να αγοράζει ενέργεια από εξωτερικούς παράγοντες, π.χ. Αλγερία, Αζερβαϊτζάν ή ακόμα και Ρωσία. Δηλαδή να υπάρχει μια ελαχιστοποίηση της εξωτερικής μας εξάρτησης σε επίπεδο ενεργειακό, χάρη στα κοιτάσματα που βρίσκονται στην περιοχή. Άρα ο αγωγός, ήδη τώρα ξέρουμε, έγιναν αναφορές ότι το κοίτασμα Λεβιάθαν θα τροφοδοτεί τον αγωγό. Και κάτι ακόμα πιο σημαντικό για μας, σε επίπεδο της Κύπρου τουλάχιστον, είναι ότι το κοίτασμα Γλαύκος θα είναι και αυτός που θα τροφοδοτεί τον αγωγό EastMed. Και καταλαβαίνουμε ότι από τη στιγμή που ήδη ξέραμε ότι ήταν βιώσιμος με την ανακάλυψη του κοιτάσματος ΖΟΡ, το γεγονός ότι βρήκαμε και άλλα κοιτάσματα στη συνέχεια, όπως είναι η Καλυψό και ο Γλαύκος, καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι μια τρανή απόδειξη ότι όντως είναι βιώσιμος και όντως θα είναι παραγωγικός για τα επόμενα χρόνια και μάλιστα δεκαετίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Υπάρχουν δύο ερωτήσεις που θέλω να δούμε από ακροατές. Η Ελισάβετ Μπέτη ρωτάει, ναι, αν πίσω από τη Χίο προς Αθήνα υπάρχει μεγάλο κοίτασμα όσον αφορά τους φυσικούς σπόρους. Από την Χίο προς Αθήνα, αυτό είπες? Προς Αθήνα. Άρα μιλάμε, ναι, ναι, μέσα στο Αιγαίο, αυτή είναι η ερώτηση. Ναι, μέσα στο Αιγαίο βεβαίως. Ωραία. Στο Αιγαίο έχουμε κοιτάσματα, αλλά δεν έχουμε μεγάλα κοιτάσματα. Για έναν πολύ απλό λόγο, τα πολύ μεγάλα κοιτάσματα, και τώρα απαντώ στην Ελισάβετ μέσω σου, βρίσκονται πάντοτε σε περιοχές που έχουμε επαφή με τεκτονικές πλάκες. Εδώ συγκεκριμένα για την Ελλάδα και την Κύπρο είναι η Αφρικανική πλάκα που τρίβεται και περνάει από κάτω από την Ευρασιατική, και γι' αυτό τα μεγάλα κοιτάσματα βρίσκονται νότια της Κύπρου, νότια της Κρήτης, νότια της Πελοποννήσου και στη συνέχεια στο Ιόνιο και όχι τόσο πολύ μέσα στο Αιγαίο. Άρα στο Αιγαίο έχουμε, αλλά πρέπει να έχει στο μυαλό της ότι μιλάμε πιο πολύ για μικρά κοιτάσματα τοπικά, και εδώ η μεγάλη έρευνα δίνει τεράστια προτεραιότητα στα κοιτάσματα του τύπου καρστικού ασβεστόλιθου με φυσικό αέριο.
να ρωτήσω και διορθώστε με αν κάνω λάθος. Έχω την εντύπωση με όσα λέτε ότι στο Αιγαίο ούτως ή άλλως είναι και δεν υπάρχουν συνεχόμενα κοιτάσματα. Υπάρχουν ίσως διακεκομένα, αν μπορώ σωστά, να χρησιμοποιήσω αυτό. Σωστά, όχι, είναι σωστό. Και είναι λογικό, γιατί πρέπει να φανταστούμε ότι στο Αιγαίο όλα αυτά που έχουμε τα νησιά στην πραγματικότητα αποτελούν μικρά εμπόδια, ας το ονομάσουμε έτσι, σε σχέση με τα κοιτάσματα, ενώ σε άλλες περιοχές έχουμε μια συνέχεια και μια συνοχή κοιτασμάτων που εξηγείται καθαρά γεωλογικά. Μάλιστα. Η άλλη ερώτηση είναι από τη Μαρία Χαραλαμπίδου. Αρμόδιο Διεθνές Δικαστήριο για Ρύθμιση Διαφορών ανάμεσα σε κράτη για ΑΟΣ είναι η Χάγη ή το Αμβούργο? Α, εδώ τώρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Το Διεθνές Δικαστήριο Δικαιοσύνης είναι αυτό που είναι το αρμόδιο, αλλά πρέπει να έχουμε χώρες οι οποίες να έχουν υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας. Αλλά δεν είναι μόνο το θέμα της αρμοδιότητας που έχει σημασία, είναι αν οι χώρες μπορούν να προσφύγουν. Άρα εδώ γίνεται μια τεράστια παραφιλολογία σε σχέση με τα δεδομένα της υφαλοκρηπίδας και την πρόσβασή μας σε δικαστήριο. Είναι πάρα πολύ απλό. Έχουμε ήδη δύο υποθέσεις που έχουν εκδικαστεί και μάλιστα και οι δύο αφορούν τη Λιβύη. Άρα ήταν η Λιβύη Μάλτα το 1982 και στη συνέχεια η Λιβύη την Ισία το 1985. Στις δύο περιπτώσεις οι νησιωτικές χώρες είναι αυτές που έχασαν. Η Μάλτα έχασε 4.100 τετραγωνικά χιλιόμετρα σε σχέση με την οριοθέτηση πάνω στη μέση γραμμή και η Τινησία έχασε το 50% της επίρειας του νησιού της που βρίσκεται κοντά στην Λιβύη. Άρα ξέρουμε ότι άμα πάμε στο δικαστήριο για θέματα υφαλοκρηπίδας, επειδή λειτουργεί με δεδικασμένα, δεν μπορούμε να έχουμε κάποια επιτυχία και να μην ξεχνάμε ότι ειδικά αν πάμε για θέματα του τύπου Καστελόριζου, τότε ακόμα και η έλλειψη του 10% της επίρειας του Καστελορίζου ήδη είναι προβληματική, γιατί δεν μας επιτρέπει μετά να έχουμε ένωση με την ΑΟΣ της Κύπρου και της Ελλάδος. Κύριε Λιγερέ, μισό λεπτάκι. Αυτό που λέτε όμως είναι πάρα πολύ σοβαρό. Βεβαίως να πούμε ότι η Τουρκία, για παράδειγμα, δεν έχει αναγνωρίσει το δίκαιο της θάλασσας. Δεν το έχει υπογράψει, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, αλλά δεν έχει υπογράψει. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ναι, δεν έχει υπογράψει τη Συμφωνία Montego Bay το 82 και βέβαια στη συνέχεια δεν την έχει κυρώσει. Η ερώτηση λοιπόν είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη. Λέτε εσείς για την επικινδυνότητα του να προσφύγει κάποιος, για παράδειγμα, στη Χάγη. Τότε, κύριε Λιγερέ, γιατί ακούμε την κυρία Μπακογιάννη αντί να λέει καλημέρα να μας λέει να πάμε να προσφύγουμε στη Χάγη? Γιατί ακούμε Έλληνες πολιτικούς από όλα τα κόμματα? Δημήτρη μου, ειδικά οι συγκεκριμένοι είναι η ίδια που μας εξηγούσε ότι θα ήταν καλό να περάσει το σχέδιο ΑΝΑΝ. Είναι η ίδια που μας εξηγούσε ότι η συμφωνία πολυπακέτο με την Αλβανία ότι ήταν πολύ καλή και μετά ακυρώθηκε και από το 2009 τώρα έχουν περάσει 11 χρόνια δεν υπάρχει καμία εφαρμογή. Άρα δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχουν τόσες πολλές αναφορές στη συγκεκριμένη, ενώ ξέρουμε ότι σε πολλά γεωπολιτικά ζητήματα η άποψή της όχι μόνο δεν λειτουργήσε, αλλά λειτουργήσε ακριβώς το αντίθετο και μετά αποδείχθηκε ότι ήταν εσφαλμένη. Άρα εδώ εγώ λέω κάτι πολύ απλό. Από τη στιγμή που ένα δικαστήριο έχει εκδικάσει δύο υποθέσεις και μάλιστα μπορώ να είμαι και πιο συγκεκριμένος, εφόσον η Λιβύη στη δεύτερη υπόθεση χρησιμοποιεί την ορολογία της πρώτης και εξηγεί στο δικαστήριο ότι αφού αποφάσισε την πρώτη απόφαση με τέτοιον τρόπο, πρέπει να τη χρησιμοποιήσει και στη δεύτερη. Και για να είμαστε ξεκάθαροι, αυτό μπορείς μετά να το αναρτήσεις, όταν πηγαίνουμε στην ιστοσελίδα των Ηνωμένων Εθνών, μια που είσαι εκεί πέρα δίπλα, και κοιτάζεις το δίκαιο της θάλασσας και των ωκεανών, άμα επιλέξεις το UNCLOSE και βρίσκεις την χώρα Λιβύη ή Μάλτα ή την Ισία, θα δεις ότι η εκδίκαση της υπόθεσης είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα. Αλλά δεν είναι κάτι κρυφό. Εγώ την είχα μελετήσει πριν από χρόνια με αυτόν τον τρόπο. Τώρα απλώς το ξαναλέω. Άρα δεν είναι ότι είναι επικίνδυνο να μην χρησιμοποιούμε λανθασμένες λέξεις. Θα ήταν καθαρά προδοσία
Γιατί εξ αρχής θα ξέρουμε ότι θα χάσουμε. Επικίνδυνο είναι, ας πούμε, όταν παίζεις τάβλη. Όταν παίζεις χαρτιά. 50-50. Ναι. Όταν αλλά ρισκάρεις. Όταν όμως δεν υπάρχει τίποτα που να σου εξασφαλίζει οποιαδήποτε νίκη, γιατί ούτως ή άλλως υπάρχουν δύο δεδικασμένα τα οποία είναι αρνητικά για τους νησιωτικούς χώρους και αφορούν και οι δύο υποθέσεις την υφαλοκρηπίδα, δεν καταλαβαίνω για ποιο πράγμα συζητάμε. Άρα θα ήταν καλό να ακούμε περισσότερο τον κύριο Καριώτη και να συζητάμε αποκλειστικά για την αποκλειστική οικονομική ζώνη, και υπενθυμίζω ότι ακόμα και το μνημόνιο της Τουρκίας και της Λιβύης, παρόλο που είναι παράλογο, παράξενο και γελίο, αφορά μόνο την ΑΟΣ και δεν μιλάει για υφαλοκρηπίδα. Αλλά θα ήταν καλό να το έχουμε αυτό στο μυαλό μας, για να μην σπαταλάμε θεία ουσία με τέτοιες υποτίθεται οδηγίες από ανθρώπους που δεν είναι καν του τομέα. Νίκο Λιγερέ, υπάρχει όμως ένα ζήτημα εδώ πέρα. Ότι ναι. Δεν είναι ότι γίνονται πολλές αναφορές στη συγκεκριμένη κυρία, για τις οποίες ο ρόλος δυστυχώς είναι γνωστός. Αλλά υπάρχει ένα άλλο ζήτημα. Ότι αυτή η κυρία γίνεται ανεκτή στο κόμμα της και στην κυβέρνηση. Και δεν είδα κάποιον να βγαίνει από την κυβέρνηση και να αδειάζει αυτήν την κυρία ή όποιον άλλον μιλάει για Χάγη, για παράδειγμα, ή όταν μιλάνε για συνεκμετάλλευση του Αιγαίου. Θα έπρεπε να τους αδειάσουμε όλους. Το θέμα είναι ότι για να αδειάσουμε κάποιον πρέπει να ξέρουμε και μερικά δεδομένα. Αλλά το θέμα είναι ότι ποιος ξέρει τι για ποιο πράγμα. Εγώ αυτό που βλέπω, δεν είδα ποτέ κάποιον ειδικό για θέματα ΑΟΣ να έχει πει ότι μπράβο σε αυτή την πρωτοβουλία. Άρα κατά συνέπεια, να μην μπερδευόμαστε, καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένας πολιτικός λόγος. Είπες ότι δυστυχώς ξέρουμε ποιος είναι ο ρόλος της. Εγώ θα έλεγα ευτυχώς που τον ξέρουμε και όχι δυστυχώς, γιατί έτσι αποφεύγουμε και τις παγίδες. Και όσον αφορά τώρα το θέμα της εκμετάλλευσης, εδώ είναι ακόμα πιο αστείο. Το άλλο είναι επικίνδυνο και μια προδοσία, εδώ είναι αστείο, γιατί όταν έχουμε ανθρώπους που μιλάνε για συνεκμετάλλευση και συζητάνε συνεχώς για το Αιγαίο, ενώ ξέρουμε ότι τα μεγάλα στρατηγικά κοιτάσματα βρίσκονται όλα εκτός Αιγαίου, άρα στο Ιόνιο, όπως λέγαμε, για το πετρέλαιο, νότια της Πελοποννήσου και νότια της Κρήτης και το φυσικό αέριο, για ποια συνεκμετάλλευση? Δηλαδή, ακόμα και ο πιο ραγιάς της υπόθεσης, πώς μπορεί να σκεφτεί να κάνει συνεκμετάλλευση στο Ιόνιο με την Τουρκία, χωρίς να σκέφτεται ότι αυτό μπορεί να παρενοχλήσει και την Ιταλία? Άρα η μόνη συνεκμετάλλευση που προβλέπεται από το δίκαιο της θάλασσας είναι όταν βρίσκεται κοίτασμα πάνω στη γραμμή οριοθέτησης, και θα έχουμε ένα τέτοιο θέμα με την Ιταλία εφόσον έχουμε το κοίτασμα Πύρος στο Ιόνιο που βρίσκεται ακριβώς πάνω στη γραμμή οριοθέτησης, και για να είμαστε συγκεκριμένοι και ακριβείς, να θυμόμαστε ότι η γραμμή οριοθέτησης για υφαλοκρηπίδα του 1977 την πέτυχε ο πατέρας του Ηλία Κονοφάγου, ο Κωνσταντίνος Κονοφάγος, πάνω στη μέση γραμμή, υπολογίζοντας και τα διαπόντια νησιά. Που σημαίνει ότι και τότε οι Ιταλοί αποδέχτηκαν μια χαρά την επίρρεια των νησιών μας, όσο μικρά και είναι, και έκαναν την οριοθέτηση με αυτόν τον τρόπο, πράγμα που σημαίνει ότι το κοίτασμα είναι ακριβώς πάνω στην οριοθέτηση, ενώ άμα δεν είχαμε μετρήσει τα νησιά, Ερίκουσα, Οθονούς και τα λοιπά, τότε το κοίτασμα θα ήταν εντελώς, μπράβο Μαθράκη, θα ήταν εντελώς στην υφαλοκρηπίδα της Ιταλίας. Άρα βλέπεις ότι έχουμε συγκεκριμένα παραδείγματα με ιστορικό πλαίσιο και αναφορές στα Ηνωμένα Έθνη, και μάλιστα θέλω να σου πω το εξής και να το λέμε και αυτό επειδή είναι σημαντικό. Θυμάστε ότι έχουμε πάλι μια παραφιλολογία σε σχέση με το μνημόνιο της Τουρκίας με τη Λιβύη, ότι το έχουν στείλει στα Ηνωμένα Έθνη. Στην ίδια ιστοσελίδα μπορείς να δεις και μόνος σου ότι δεν υπάρχει καμία αναφορά για οποιοδήποτε μνημόνιο, και αυτό εξηγείται με έναν πολύ απλό λόγο, γιατί το μνημόνιο είναι μόνο στα τουρκικά, δεν έχουν κάνει καν την μετάφραση στα αγγλικά για να το στείλουν σε μία από τις 6 γλώσσες επίσημες των Ηνωμένων Εθνών. Παρ' όλα αυτά έχουμε πολιτικούς και δημοσιογράφους που μας εξηγούν ότι η Τουρκία τα έστειλε και εμείς δεν έχουμε στείλει τίποτα. Αλλά πραγματικά εκεί πέρα είναι, λες, τόση άγνοια, τόση ασχετοσύνη, έχει ξεπεράσει κάθε όριο.
Δάσκαλε, όσον αφορά τώρα στα δύο θεματάκια που θέλω να αγγίξουμε λίγο πριν κλείσουμε, θέλω ένα σχόλιο σας για το... για την παρουσίαση της Επιτροπής για τον εορτασμό των 200 ετών από την έναρξη της Επανάστασης. Θέλω ένα σχόλιο σας για αυτό το σήμα το οποίο είδαμε. Τώρα μπαίνουμε στα δύσκολα. Είσαι σίγουρος ότι θες ένα σχόλιο? Σίγουρα θέλω ένα σχόλιο. Ωραία. Νομίζω ότι είναι πολύ ξεκάθαρο ότι και θα το θέσω αλλιώς, θα είναι... πιο πολύ του δασκάλου θα αναγνωρίσει το ύφος. Εγώ θεωρώ ότι το λόγο για το Macedonia is great είναι πραγματικά great. Και είναι πολύ σπουδαίο και θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Για το άλλο δεν θα έλεγα απολύτως τίποτα, αλλά επειδή τώρα ζητάς και σχόλιο και είδα ήδη ότι υπάρχουν άνθρωποι συνειδητοποιημένοι οι οποίοι είπαν ότι είναι απαράδεκτο αυτό το σήμα, είναι όντως απαράδεκτο σε γραφικό επίπεδο, είναι απαράδεκτο σε συμβολικό επίπεδο, γιατί δεν παίζουμε όπως να είναι με αυτά τα σύμβολα, γιατί δεν είναι κάθε μέρα που θα έχουμε τα 200 χρόνια και ελπίζω πραγματικά και με την πίεση που θα ασκήσουμε ότι σύντομα θα υπάρξει μια αλλαγή του συμβόλου, γιατί π.χ. και δεν είναι μόνο αυτό που με απασχολεί, αλλά τουλάχιστον αυτό με απασχολεί, η αφαίρεση του Σταυρού είναι απαράδεκτη. Αλλά το λέω και σε αυτούς που μας ακούν, δεν είναι απλώς επειδή θα βάλουμε ένα σταυρό που θα είμαι ικανοποιημένος, γιατί εγώ θεωρώ ότι ένα σήμα για τα 200 χρόνια της αρχής της απελευθέρωσης της Ελλάδος δεν πρέπει να είναι μόνο καλό, πρέπει να είναι από γαμάτο έως γαμιστερό. Γιατί αλλιώς δεν έχει νόημα να το κάνουμε, γιατί αυτό θα είναι το σήμα μας για μια ολόκληρη χρονιά που θα είναι πάρα πολύ σημαντική και συμβολική για μας. Άρα όταν βλέπω κάτι που είναι πραγματικά τόσο ουδέτερο, τόσο υποτίθεται πολιτικά correct φαντάζομαι με τέτοιο τρόπο και αυτό έγινε μετά από το σήμα που πετύχαμε και είναι όμορφο για το θέμα της Μακεδονίας, νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει μια σοβαρή διορθωτική κίνηση έτσι ώστε να έχουμε ένα σήμα που αντιπροσωπεύει τον Ελληνισμό. Αλλά το να είναι επιπληρωμή ή τζάμπα όπως μας εξήγησαν εμένα πραγματικά δεν με ενδιαφέρει. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να έχουμε ένα σήμα που θα το αγκαλιάσουμε, γιατί πολύ απλά άμα αυτό το σήμα είναι απαράδεκτο θα εμφανιστούν άλλα σήματα και ο καθένας θα βάζει στο δικό του χωρίς να υπάρχει μια συνοχή, γιατί αποκλείεται οι Έλληνες να αποδεχτούν μια τέτοια μορφή. Έπρεπε να το περιμένουμε αυτό το σήμα βλέποντας τη σύνθεση και τις πρώτες κινήσεις αυτών των μελών της Επιτροπής, δάσκαλε. Όχι. Μην μπερδεύουμε. Όχι. Αυτή είναι πολύ ύπουλη αυτή η ερώτηση, άρα θα το ξεκαθαρίσουμε. Επειδή σε ξέρω, πρώτα απ' όλα η σύνθεση είναι μια χαρά και το χαιρόμαστε. Τα άτομα που έβαλαν είναι άτομα που έχουν μια αντικειμενική αξία. Απλώς σου υπενθυμίζω ότι δεν είναι... τα άτομα που αποτελούν αυτήν την επιτροπή που δημιούργησαν αυτό το σήμα. Έγινε αυτό, έγινε το μια πρόταση. Το απεδέχτησαν όμως. Το δέχομαι, ναι, δεκτό. Επίσης έλεγα για τη δημιουργία, ναι. Να μην τα μπερδεύουμε. Ναι. Μπορεί να το αποδέχτηκαν για διάφορους λόγους, σε κάθε περίπτωση. Τώρα υπάρχει μια αντίδραση και θα δούμε και πώς οι ίδιοι θα αντιδράσουν. Αλλά εγώ έλεγα απλώς, και να μην κατηγορούμε και οποιονδήποτε για ό,τι να είναι, ότι δεν ήταν η δημιουργή, έχει δίκιο, μπορεί να το αποδέχτηκαν, αλλά νομίζω ότι όπως το αποδέχτηκαν μπορεί μετά να αποδεχτούν και την αντίρρηση του Ελληνισμού και να πούν μπορούμε να κάνουμε μια διορθωτική κίνηση, γιατί πρέπει να υπάρχει ενότητα πάνω σε αυτό το θέμα. Και μία ακόμα ερώτηση, είδαμε τον Χρήστο Μάστορα, τον γνωστό τραγουδιστή, ο οποίος όταν άλλοι σιωπούν αυτός βγήκε μπροστά και πολύ ωραίος, πολύ ωραίος άνθρωπος, γεμάτη οργή, εξαιρετικός, και πριν από λίγη ώρα ο κύριος Μητσοτάκης μίλησε με τον Χρήστο Μάστορα λέγοντας χαρακτηριστικά ότι θα υπάρχει και συνάντηση και λέγοντας ότι θα αλλάξει το νομοσχέδιο Κατρούγκαλου για τη συντάξη των βορειοϋπηρωτών. Θέλω ένα σχόλιο, εάν είναι το παράδειγμα ο Χρήστος Μάστορας που θα έπρεπε να έχουμε και στο ζήτημα των Πρεσπών, αν είχαμε καλλιτέχνες έτσι να βγουν μπροστά, εάν αυτό θα άλλαζε τα πράγματα. Αχ, γιατί όταν μου λες κάτι το πολύ θετικό πρέπει να μου βάλεις και μια γκρίνια στο τέλος.
Άρα, εγώ λέω. Δεν το ξέρω ότι είναι δημοσιογράφος, αλλά είμαστε και φίλοι. Αφού με ξέρεις ότι μετά πάλι θα σου τιμώ. Άρα, λέω απλώς ότι. Εδώ κανονικά ξέρεις, ο Δημήτρης ο Χαζής θα κάνει κάτι με το δάχτυλο, αλλά φοβάμαι να μην πω ποιο. Το θέμα ποιο είναι. Είναι ότι αυτό που έκανε ο Μάστορας, μπράβο του, και εμένα δεν με απασχολεί αν είναι καλλιτέχνης ή όχι. Αυτό που με απασχολεί είναι ότι μίλησε ως γνήσιος Έλληνας, βέβαια χρησιμοποίησε το γεγονός ότι ήταν γνωστός και έθεσε ένα ζήτημα. Χάρηκα που υπήρχε αυτή η ανταπόκριση από τον Πρωθυπουργό και χάρηκα και για το πλαίσιο συζήτησης που θα υπάρξει, αλλά εγώ περιμένω το αποτέλεσμα, γιατί θεωρώ ότι αυτή η απόφαση ήταν εντελώς απαράδεκτη για τους βορειοϋπηρώτες. Θυμάμαι ακόμα και το κείμενο όπου έλεγε «Μην μπερδευόμαστε, βορειοϋπηρώτες δεν θέλει να πει Αλβανοί του Νότου». Άρα μιλάμε για ανθρώπους που είναι Έλληνες και ξέρεις πόσο μεγάλη σημασία δίνουν στους βορειοϋπηρώτες και στην Νέα Υόρκη, επειδή τα έχουμε ζήσει από την αρχή μαζί και θα συνεχίσουμε και αυτόν τον αγώνα. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ ωραίο παράδειγμα προς μίμηση. Ναι, συμφωνώ μαζί σου ότι θα ήταν καλό να είχαμε για το θέμα της Μακεδονίας μπορεί ανάλογες περιπτώσεις, αλλά εξηγώ το εξής, ότι η Μακεδονία είναι ένα πολύ πιο περίπλοκο θέμα, πολύ σύνθετο. Πρέπει να έχεις πολλές γνώσεις για να βλέπεις πώς κινείται. Για τη Βόρεια Ήπειρο τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Μιλάμε για Ελλάδα. Άρα μιλάμε για Έλληνες και μιλάμε για ανθρώπους που έχουν υποφέρει, που έχουν καταπατηθεί για χρόνια και ξαφνικά τους εξηγεί κάποιος ο οποίος ποτέ δεν τους κάλυψε λόγω ιδεολογίας ότι θα ήταν καλό να μην έχουν αυτές τις συντάξεις. Αυτές οι συντάξεις είναι το πρέπον, θα τις έχουν και ελπίζω αυτό να γίνει σύντομα και χαίρομαι πραγματικά που η έναρξη, το σημείο έναρξης έγινε από τον κύριο Μάστορα. Αλλά θέλω να σου πω κάτι για να γελάσεις. Πώς μπορεί ένας δάσκαλος να είναι εναντίον ενός Μάστορα? Σωστό. Σωστό. Μ' αρέσει λοιπόν και ένας Μάστορας εναντίον ενός δασκάλου. Λοιπόν, τώρα μαζί θέλω, είμαστε. Κλείνοντας, ένα τελευταίο σχόλιο. Βλέπουμε πολύ μεγάλη κινητικότητα στα νησιά Δημήτρη του Βορείου Αιγαίου. Δημήτρη μου, θυμάσαι ότι λες αρκετές φορές ένα τελευταίο σχόλιο. Σε κάποια φάση θα χάσει την αξιοπιστία σου. Λοιπόν, ένα προτελευταίο σχόλιο, θα είναι το τελευταίο, αλλά το λέω προτελευταίο για να έχω την ευκαιρία να το χρησιμοποιήσω. Ένα προτελευταίο λοιπόν σχόλιο. Θέλω λοιπόν για το λαθρομεταναστευτικό. Ναι. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για τους κινδύνους, έχουμε μιλήσει πολλές φορές για τα όσα γίνονται. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση, επιτέλους, έστω και αργά, στα νησιά αυτά. Υπάρχει μια δραματική κατάσταση εκεί. Ένα δικό σας σχόλιο θέλω για αυτά που συμβαίνουν και γιατί το λέω και θα το λέω, θα συνεχίσω να το λέω, δάσκαλε, ότι τελικά αυτό που έχει σημασία είναι ένα. Να μην μας βάλουν στο τρυπάκι, να σκοτωθούμε μεταξύ μας, οι νησιώτες με τους Έλληνες υπηρετικής Ελλάδος, με συνθήματα τα οποία κυκλοφορούν περίεργα, ότι πρέπει να υπάρχει αποσυμφόρηση και να διοχετευτούν και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος. Αυτό νομίζω είναι απαράδεκτο. Η μόνη λύση είναι κλείσιμο των ροών και απέλαση από εκεί που ήρθανε σε αυτούς οι οποίοι είναι παράνομοι. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου. Συμφωνώ απολύτως. Άρα λέω απλώς ότι το πλαίσιο είναι απλώς 25 μέρες που εξετάζουμε την υπόθεση, γιατί δεν πρέπει να είμαστε ηλίθιοι, πρέπει να εξετάζουμε και τις υποθέσεις που υπάρχει αίτημα πολιτικού ασύλου, ότι μπορεί όντως να είχαμε μια περίπτωση που το έχει ανάγκη, άρα δεν πρόκειται να απορρίψουμε τους ανθρώπους έτσι τυχαία. Αλλά από τη στιγμή που αυτό γίνεται, τότε πρέπει να υπάρχει μια απέλαση και να υπάρχει μια επιστροφή στην Τουρκία και όχι να λέμε ότι πρέπει να υπάρχει μια αποσυμφόρηση και να τους στείλουμε αλλούς, γιατί αλλού και ξέρεις ότι έχω πάει και σε χωριά που θεωρούν άλλοι ότι πρέπει να είναι υποψήφια για να δεχτούν λαθρομετανάστες. Θεωρώ ότι όντως είναι ένας τρόπος να προκαλέσουμε διχασμό. Τα νησιά δεν φταίνουν που είναι κοντά στην Τουρκία, είναι απλώς ότι οι Τούρκοι δεν έκαναν γεωκτονία και στα νησιά ή στις περιοχές που είμαστε σε χερσαίο πλαίσιο, πάλι δεν φταίνουν, δεν υπάρχει λόγος να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Άρα το πιο σωστό είναι να έχουμε μια Frontex που να είναι ενεργή επειδή το θέλουμε πολιτικά, να υπάρχει ένα ξεκάθαρο πλαίσιο
ότι εμείς ακολουθούμε το θέμα της δικαιοσύνης και οι περιπτώσεις που είναι πραγματικά για πολιτικό άσυλο να τις δεχόμαστε, αλλά να μην ξεχνάμε ότι κανονικά πολιτικό άσυλο ζητά στην πρώτη χώρα που βρίσκεσαι και δεν είναι σε πολεμική φάση. Άρα είναι άκρως απαράδεκτο να έχουμε περιπτώσεις που έχουν διασχίσει δεν ξέρω πόσες χώρες και να ζητούν πολιτικό άσυλο στην Ελλάδα. Και αυτό πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας, αλλά νομίζω ότι μια στρατηγική αντιμετώπιση τόσο όσο αφορά την Frontex, όσο αφορά το πολιτικό σκέλος, αλλά και το ανθρώπινο, είναι το πιο σημαντικό για να μην έχουμε προβλήματα, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι ο Ερντογκάν χρησιμοποιεί αυτή την κάνουλα για να μας πιέζει και να μας εκβιάζει. Αν εμείς τον αφήνουμε και δημιουργούμε χωρίς έλεγχο διάφορα hot spot όπου μπορούμε, στην πραγματικότητα συμβαδίζουμε με τη στρατηγική του και πολλαπλασιάζουμε τα προβλήματά μας εντός της Ευρώπης. Τα προβλήματα αυτά πρέπει να λύνονται στα σύνορα της Ευρώπης και όχι εντός της Ελλάδος. Μάλιστα. Εξαιρετικά καθαρή η θέση σας. Νίκολη Γερέ, ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα μήνυμα, θα κλείσω με ένα μήνυμα αυτή τη συζήτησή μας. Σήμερα νομίζω έγινε η τέλεια εκπομπή σου. Όσο για τον κύριο καθηγητή, πάντα μένω με το στόμα ανοιχτό, αλήθειες και πάντα μέσα στα πράγματα. 5 με 6 τέτοιους και η Ελλάδα μπροστά. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Καλή συνέχεια για σήμερα. Είναι το μήνυμα από την Ντίνα Χαστά. Η Ντίνα Χαστά, να πω, δάσκαλε, ναι, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος λιποθύμησε από τα χημικά όταν οι δημοκράτες της αριστεράς και της προόδου χτυπούσαν τους φασίστες και ακροδεξιούς, όπως μας αποκαλούν. Η Ντίνα Χαστά έπεσε κάτω από τα χημικά και είναι ένας από τους πολλούς ανθρώπους που βίωσαν το περίσσευμα δημοκρατίας, το οποίο τόσο απλόχερα μας έδωσε εκείνη τη μέρα η κυρία Γεροβασίλη με τον κύριο Τσίπρα. Ναι, αλλά επειδή τώρα την ακούω και την ακούω να σου λέει τόσο θετικά σχόλια, είναι πάρα πολύ καλό ότι όχι μόνο ότι έπεσε και έπεσε εκεί που υπήρχε αυτός ο αγώνας, αλλά ότι είναι ακόμα εδώ, όρθια, μαζί μας, ακούει και τις εκπομπές που ανεβάζουν και το ηθικό των Ελλήνων που παλεύουν και είναι ακόμα στο πλάι μας για να δείξει ότι δεν τα παρατάμε, δεν εγκαταλείπουμε τον αγώνα και θα τον συνεχίσουμε ως το τέλος. Άρα και εδώ και σε αυτή την εκπομπή δίνουμε ένα στίγμα ότι να μην νιώθουν μόνοι όσοι παλεύουν. Είμαστε πολύ περισσότεροι από ό,τι πιστεύουν και όταν είμαστε οργανωμένοι, π.χ. στο πλαίσιο της Παμακεδονικής, καταφέρνουμε πράγματα που είναι εντελώς αδιανόητα σε άλλη περίπτωση. Η Παμακεδονική Αμερική θα συνεχίσει σε συνεργασία με τον Νίκο Λιγερό. Θα έχουμε και ανακοινώσεις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες τις επόμενες ημέρες για την παρουσία σας εδώ. Εγώ θα κλείσω με αυτό που λέει ο Κωνσταντίνος Φωτιάδης. Τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα χρειάζεται ένας Λιγερός. Έτσι ακριβώς, Κωνσταντίνε, να έχω την ευκαιρία μια φορά την εβδομάδα να κάνω 8 φορές τελευταία ερώτηση. Μ' αρέσει αυτό. Δάσκαλε, να είστε καλά. Επίσης, πάντα χαίρομαι που είμαστε μαζί και να χαίρεσαι και τους ακροατές, γιατί όλοι αυτοί είναι πραγματικά μια οικογένεια και μην ξεχνάς αυτά που λέει ο Χριστός, η αληθινή μου οικογένεια είναι αυτή που μ' ακούν. Άρα εδώ σου το αποδεικνύω και γι' αυτό χαιρόμαστε που σε αυτόν τον αγώνα λειτουργούμε πλάι-πλάι, χωρίς ποτέ να κοιτάζουμε ποιος κάνει πιο πολύ. Όλοι έχουμε μια αξία και αυτό που έχει σημασία είναι να υπάρχει συντονισμός κινήσεων για να έχουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο να είναι άξιο για τον ελληνισμό. Έτσι ακριβώς. Δάσκαλε, καλή συνέχεια στην Κύπρο μας. Πότε επιστρέφετε στην πατρίδα, στην άλλη πατρίδα, και η Κύπρος πατρίδα είναι. Σωστά, ναι. Την Κυριακή επιστρέφουμε στην Ελλάδα, αλλά μετά ετοιμαζόμαστε στη συνέχεια για Γερμανία, όπου θα δούμε τους ομογενείς. Και εκεί έχει μεγάλη σημασία, γιατί ξέρεις και εσύ τι σημαίνει να είσαι Έλληνας ομογενής στη Γερμανία, πόσο κεντρικό είναι αυτό το κράτος σε όλα αυτά που διαμορφώνουμε, και εκεί πέρα χαίρονται που μπορούν να δουν και πράγματα ανάλογα σε σχέση με την Αμερική. Εμένα θα μου κάνει εντύπωση να ακούσω τον Νίκο Λιγερό ότι θα μείνει σε ένα μέρος περισσότερο από 5 μέρες, οπότε δεν μου προκαλεί εντύπωση. Σωστά. Την καλημέρα μου, καλησπέρα, να είστε καλά, δάσκαλε, και ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.